Καλησπέρα. Για το δημοσίευμα θα σου πω μερικά πράγματα αργότερα, γιατί είναι συναφή με τα θέματα που συζητάμε. Θυμάμαι όταν είχα βγάλει τον περιοδικό, είχε περάσει ένας-δύο μήνες και όπως διάβαζα εκεί το timeline του Twitter, είδα ένα άρθρο με τίτλο «Η αποκαλυπτική δημοσιογραφία είναι επικίνδυνη για την κοινωνία». Θεώρησα ότι ο τίτλος ήταν ένας πιασάρικος τίτλος προκειμένου να μπει κάποιος στο site να διαβάσει και να δώσει clicks. Επρόκειτο για ένα από αυτά τα γνωστά site που είναι της θεωρίας του αυτομαστιγώματος, ότι πρέπει να μαστιγωθούμε μέχρι εσχάτων και να μετανιώσουμε αυστηρά, γιατί κάποτε σε μια παραλία είχαμε πει ένα ούζο το οποίο σήμερα σίγουρα ευθύνεται για την κρίση την οποία περνάμε. Ο κύριος λοιπόν, ο οποίος το υπέγραφε, εννοούσε αυτό που έγραφε στον τίτλο και το δικαιολογούσε με το ότι δημιουργεί η αποκαλυπτική δημοσιογραφία εχμές στην κοινωνία, αντιπαραθέσεις που, βρε αδερφέ, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται μια στρογγυλεμένη δημοσιογραφία σαν αυτή που έκανε του λόγου του. Αλλά και παρακάτω, αυτό έχει σημασία, έγραφε ότι σε τελευταία ανάλυση αυτό που εμφανίζεται ως αποκαλυπτική δημοσιογραφία δεν είναι τίποτα άλλο από την εντολή που έχει πάρει ένας δημοσιογράφος για να χτυπήσει κάποιον επειδή από κάποιον άλλον το έχει πάρει. Προφανώς, κατά την άποψή μου, εξειδίων τα αλότρια έκρινε σε γενικές γραμμές, αλλά νομίζω ότι είχε και μία στόχευση. Η στόχευση ήταν για όποιον σήμερα, τον καιρό της κρίσης, βλέπει κάποιον δημοσιογράφο να εντοπίζει κάτι, να το δίνει στο κοινό, να το στοιχειοθετεί, αυτός να αντιμετωπίζεται μέσα από μία αντίληψη ότι, βρε αδερφέ, και που το κάνεις για κάποιο λόγο. Αν δείτε σε διάφορα δημοσιεύματα που βγαίνουν κατά καιρούς και είναι αποκαλυπτικά, και ευτυχώς υπάρχουν συνάδελφοι που τα κάνουν, και θέλω να πω ότι υπάρχουν και συνάδελφοι σε blogs που τα κάνουν, δεν εννοώ αυτό τον εσμό που κυκλοφορεί, αυτό τον υπόνομο που περνιέται για ρεύμα ανανέωσης στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάω για blogs τα οποία χειρίζονται άνθρωποι οι οποίοι είναι και σοβαροί και δημοσιογράφοι. Αν δείτε και τον εαυτό σας πώς αντιδρά στις περιπτώσεις που υπάρχει ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα, τα ερωτήματα που με αυτοματισμό βάζει είναι ποιος το έδωσε, ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί, γιατί τώρα. Και τα τρία τα ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν από αυτόν που το έγραψε πάρα πολύ εύκολα. Πάντα θα υπάρχει ένα τώρα που γίνεται κάτι, ή ένα τώρα που πήρα το θέμα, ή ένα τώρα μου ήρθε και το έβγαλα, και πάντα θα υπάρχει κάποιος που το έδωσε για κάποιο σκοπό. Αλλά το κριτήριο της αλήθειας δεν είναι η στιγμή στην οποία, της δημοσιογραφικής αλήθειας, η στιγμή στην οποία δημοσιογραφούμε με ένα συγκεκριμένο θέμα για μια συγκεκριμένη αποκάλυψη, αλλά είναι αυτό που λέμε είναι αλήθεια. Μας έχουν λοιπόν εθίσει τόσο πολύ να απορρίπτουμε, και δεν είναι τυχαίο, ενώ έχουν συμβάλει και δημοσιογράφοι σε αυτό, να απορρίπτουμε όλα τα στοιχεία της αποκάλυψης και της αλήθειας, να προσκυνάμε μια δημοσιογραφία η οποία φαντάζει σοβαρή, έγκυρη και δεν είναι τίποτα άλλο από μια δημοσιογραφία στην οποία κουστομαρισμένοι τύποι κόβουν χοντρές κατά το κοινό λεγόμενο σε ένα στούντιο και χειραγωγούν τον κόσμο, δίνουν συμβουλές επιβίωσης πια με το δικό τους τρόπο. Και εν ολίγης έχουμε καταλήξει σε μια δημοσιογραφία ή θέλουν μια δημοσιογραφία η οποία να είναι άνευρη, η οποία να μην ξέρει γιατί κάνει αυτό που κάνει και απλώς να είναι βιοποριστική. Στο ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα δημοσιογραφία, προφανώς έχουμε ευθύνη και θα αναφερθώ παρακάτω. Εάν είδατε τις κυριακάτικες εφημερίδες, θα δείτε μια παγκόσμια πρωτοτυπία του ελληνικού τύπου. Οι περισσότερες κυκλοφόρησαν με διπλό πρωτοσέλιδο. Υπήρχε η διαφήμιση μιας τράπεζας στο πρωτοσέλιδο, γίναγε στη σελίδα, υπήρχε το πρωτοσέλιδο με το μισό ρεπορτάζ και το άλλο μισό ήταν διαφήμιση και στο οπισθόφυλλο υπήρχε επίσημη διαφήμιση της ίδιας τράπεζας. Αυτό στις περισσότερες εφημερίδες. Σε μια άλλη εφημερίδα υπήρχε έξτρα η συνέντευξη ενός άλλου τραπεζίτη που αυτόν τον καιρό είναι στο επίκεντρο των κατηγοριών από διάφορους και βέβαια τρεις διαφημίσεις από τον επιχειρηματικό όμιλο του τραπεζίτη. Και αναρωτιέμαι, μπορεί να γίνει έτσι δημοσιογραφία? Μπορεί να υπάρξει μια δημοσιογραφία που τις έχουμε επιτρέψει και εμείς με τον τρόπο μας
να είναι σε συνεχή ομοιρία. Πέρυσι τέτοιο καιρό έτυχε να κάνω μία έρευνα και την ίδια έρευνα έκανε και ο Στίβεν Γκρέι, ένας πολύ μεγάλος ερευνητής δημοσιογράφος του Reuters. Αφορούσε τις ελληνικές τράπεζες. Εγώ ας πούμε ότι είμαι ένα περιοδικό των 25.000 φίλων που το διαβάζουν 150.000 άνθρωποι. Οκ. Okay. Εδώ μιλάμε για το Reuters. Το Reuters λοιπόν δημοσίευσε ανατριχιαστικά αποτελέσματα σε σχέση με τη λειτουργία των τραπεζών. Πέρα το πώς ανακεφαλαιοποιούνται οι τράπεζες, μάλλον πώς γίνεται η αύξηση του κεφαλαίου, δηλαδή η μία τράπεζα δίνει σε μία offshore εταιρεία που ανήκει σε μία άλλη τράπεζα και κάνει αύξηση του τοπικού κεφαλαίου στην άλλη τράπεζα και η άλλη τράπεζα δίνει λεφτά σε μία άλλη offshore εταιρεία που ανήκει σε μία τρίτη τράπεζα και κάνει αύξηση του τοπικού κεφαλαίου. Είσαι τη γνωστή ιστορία με τους δύο μπεκρίδες που είχαν βάλει στη μέση της πλατείας, αποφάσισαν να γίνουν επιχειρηματίες, αγόρασαν ένα βαρέλι κρασί και το πούλαγαν. Ένα ευρώ το ποτήρι. Είχε ο ένας ένα ευρώ και λέει: να σου δώσω το ευρώ να πάρω το κρασί. Έδωσε το ευρώ, πήρε το κρασί. Μετά έγινε το ανάποδο. Άδειασαν το βαρέλι με ένα ευρώ οι δυο τους. Αυτό ακριβώς ήταν οι ελληνικές τράπεζες. Επίσης για τις τράπεζες αποδείκνυαν τα ρεπορτάζ και τα δικά μου και του Steve ότι μία συγκεκριμένη τράπεζα είχε κάνει 21 offshore εταιρείες, οι οποίες ανήκανε στο διοικητικό συμβούλιο και στα μέλη της οικογένειας του τραπεζίτη, έπαιρναν δάνεια τα οποία τα έσβηναν μετά. Το ακόμα χειρότερο ήταν ότι στην ίδια τράπεζα τα μέλη της οικογένειας του τραπεζίτη, σε βάρος των άλλων μετόχων της τράπεζας μάλιστα, έκαναν σε εταιρείες, έπαιρναν δάνειο, αγόραζαν κτίρια με υποθήκη τα ίδια τα κτίρια, το δάνειο με εγγυήσεις τα ίδια τα κτίρια, το μεταπουλούσαν σε δύο μέρες σε έναν ενδιάμεσο, σε ένα παρένθετο πρόσωπο και το ξαναπουλούσαν στην τράπεζα παρακαλώ με 2-3 εκατομμύρια καπέλο. Όλα αυτά ήταν εξαιρετικό ρεπορτάζ στοιχειοτημένο, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι είναι αληθινά. Δεν μεταδόθηκε ούτε μονόστιλο από τις ελληνικές εφημερίδες και τα ελληνικά κανάλια. Τον αντίον, μεταδόθηκε η διάψευση της τράπεζας, δηλαδή είχαμε επίσης ένα παγκόσμιο φαινόμενο ελληνικό, να μεταδοθεί διάψευση εν κενό, χωρίς να έχει μεταδοθεί ποτέ η είδηση για την οποία έγινε η διάψευση. Αναρωτιέμαι λοιπόν κάθε μέρα μήπως τελικώς υπ' αυτές τις συνθήκες κάνουμε την κηδεία της δημοσιογραφίας. Και αναρωτιέμαι τι έχει φταίξει και τι μπορεί να γίνει. Αν ψάξουμε λίγο στο παρελθόν το δημοσιογραφικό και το δικό μας και το επαγγέλματο συνολικά, θα δούμε ότι έχει διαμορφώθηκε ένα πολύ άρρωστο περιβάλλον τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, μια πλευρά του είναι αυτή η σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ επιχειρηματιών, πολιτικών, δημοσιογράφων, μέσων ενημέρωσης. Ένας φίλος μου έλεγε επιχειρηματίας ότι όταν πήγα να κάνω ένα κανάλι, του είπε ο καναλάρχης, ρε εσύ, έλα να κάνουμε ένα κανάλι, δεν θέλω. Ρε να κάνουμε ένα κανάλι, δεν θέλω, ρε σου λέω. Ρε θα έχουμε και γκόμενες, του λέει. Δηλαδή, ο τρόπος και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν πολλά μέσα ενημέρωσης δεν έχει καμία σχέση με τον λόγο και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν άλλα μέσα ενημέρωσης στο εξωτερικό. Και πρωτίστως ήταν λόγος συμφερόντων. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα κανάλια μπαίνουν μέσα, οι εφημερίδες μπαίνουν μέσα και απλώς ασκούν με έναν τρόπο, έναν τρομερό εκβιασμό μέσα από τα κανάλια προκειμένου να παίρνουν δουλειές από την πίσω πόρτα. Είναι γνωστό σε όλους μας αυτό. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Ο άλλος τρόπος, ο άλλος αντικειμενικός λόγος για τον οποίο άρχισε να πέφτει με τον τρόπο που έπεφτε και με την ταχύτητα που έπεφτε η ελληνική δημοσιογραφία, είναι οι άνθρωποι που τη διοίκησαν. Δηλαδή, όταν έγινε η ελεύθερη ραδιοφωνία και η ελεύθερη τηλεόραση λεγόμενη και περάσαμε από τη μουντάδα των κρατικών καναλιών στην πολυχρωμία που συνήθως ήταν ή ροζ ή όχρινη των ιδιωτικών μέσων, μπήκαν και οι αντίστοιχοι άνθρωποι που θα τα διοικούσαν. Οι μημαθείς, αυτάρχης, αδιάβαστοι, αμόρφωτοι κάφροι. Αυτοί λοιπόν διοίκησαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο τις εφημερίδες και τα κανάλια και ανέδειξαν μια συγκεκριμένη επιτηρίδα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήμουνα στο Πακιστάν, ετοιμαζόμασταν να πούμε στο Αφγανιστάν στο 2001, χτυπάει το τηλέφωνο, δούλευα στο Μέγκα τότε και ήταν ο αρχισυντάκτης. Και λέει: πού είσαι? Λέω: Ισλαμαμπάτ. Φύγε, μου λέει, γρήγορα για την Κουέτα. Λέω: τι έγινε, έσκασε βόμβα. Του λέω: αδερφέ μου, η Κουέτα από εδώ πέρα είναι 9,5 ώρες με το αυτοκίνητο, 2 ώρες με το αεροπλάνο. Πώς θα πάω? Αλλά εμένα στο χάρτη φαίνεται ένα πόντο. Αυτοί οι άνθρωποι διοικούσαν κανάλια και διοικούσαν τηλεοράσεις. Το άλλο πρόβλημα ήταν ο ρόλος που αποδώσαμε εμείς στον εαυτό μας. Δηλαδή, πώς σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβουμε, μέσα στο ευρύτερο κλίμα ευοχίας που περιέγραψε ο Νίκος, αυτή η ευοχία, αυτό το περνάμε καλά, αυτό το εκπροσωπούμε, είμαστε η τέταρτη εξουσία, αλλά με την έννοια τη συμπόρεση με τις άλλες εξουσίες. Όχι ότι η μετέταρτη εξουσία απέναντι στις άλλες εξουσίες δίπλα στην κοινωνία.
Πώς λοιπόν, τι εικόνα δημιουργήσαμε για τον εαυτό μας και τι θεσμικό πλαίσιο υπήρχε και η λειτουργία δικιά μας, ώστε να δημιουργηθεί ένα άλλο, ένας άλλος τρόπος. Δηλαδή, υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι έκαναν το απαράδεκτο. Δούλευαν σε τρία μέσα ενημέρωσης, έδιναν καρμπών ρεπορτάζ, δούλευαν και στο γραφείο τύπου του ρεπορτάζ που έκαναν, δούλευαν και σε μια γενική γραμματεία που ουδέποτε λειτουργήσε. Ουδέποτε λειτουργήσε. Και ήταν πάντα το ρουσφέτη του Μαξίμου. Και τι έκανε η ένωσή μας και τι κάναμε όλοι μας. Λέγαμε, έλα μωρέ ο άνθρωπος, ένα μεροκάματο παίρνει. Δεν έπαιρνε κανένα μεροκάματο. Ο άνθρωπος αυτός μέρα με τη μέρα εξαγοραζότανε, δημιουργούσε για τον εαυτό του μια συνείδηση ότι το θέμα είναι να τα πάρουμε. Απλά έχει και το άλοθη ότι ανήκω σε ένα γραφείο τύπου ή σε μια. Όλα αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Άρα λοιπόν υπήρχαν αντικειμενικοί και υποκειμενικοί λόγοι για τη δημοσιογραφία που δημιουργήσαμε. Εγώ συνεχίζω να απευθύνω ευθύνη σε εμάς, ενώ όχι την ευθύνη στην ένωση σε εμάς, και ο καθένας για το άτομό του, για το πώς αφήσαμε η αξιοπρέπεια, γιατί πολλοί άνθρωποι, όλοι, εν πάση περιπτώσει, την ίδια πίεση έχουν δεχτεί, αλλά δεν εγκατέλειψαν όλη την αξιοπρέπειά τους για να λειτουργήσουν έτσι. Το αποτέλεσμα ότι μέσα σε ένα τέτοιο τρόπο λειτουργίας, οι έντιμοι, αυτοί που κάναν τη δουλειά τους, βρέθηκαν να είναι απολογούμενοι. Βρέθηκαν να πρέπει να απολογηθούν γιατί κάνουν τη δουλειά τους. Βρέθηκαν να απολογηθούν γιατί κάνουν το αυτονόητο. Έτσι λοιπόν, είναι πιθανότερο σήμερα να δείτε κάποιον από το συνάφη μας να αναρωτιέται γιατί το έβγαλε αυτό ο Βαξεβάνης σήμερα και το έβγαλε χθες. Και χθες όταν το έβγαλε, το ίδιο πράγμα θα λέγε. Γιατί το έβγαλε σήμερα. Από το να αναρωτιέται τι κάνουν μερικές δεκάδες δημοσιογράφοι στα γραφεία τύπου, στα οποία δεν πατάνε, ή τι δουλειά έχει ένας διευθυντής τηλεόρασης που δεν προλαβαίνει να κοιμηθεί και να πάει για κατούρημα στη Γενική Γραμματεία Τύπου, αν όχι να εξαγοράζεται με ένα μισθό από το Μαξίμου. Αντιστρέψαμε λοιπόν τους ρόλους, αντιστρέψαμε τις λειτουργίες, και ενώ μέχρι χθες το θέμα ήταν προσωπικό, αφορούσε τον τάδε δημοσιογράφο που κάνει αυτό, τον άλλο που κάνει το άλλο, τον ιό που αποκάλυπτε και ήταν, τον βάφτιζαν όπως τον βάφτιζαν, ή τον Βαξεβάνη που κάνει το άλλο, σήμερα μας αφορά όλους. Καταλήξαμε ένα θέμα του κλάδου και πρέπει να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε την κηδεία του κλάδου, αν δεν θα καταλήξουμε να γράφουμε δελτία τύπου ή θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εγώ αυτό το διαφορετικό δεν μπορώ να το δώσω στα συνταγή. Ξέρω όμως ότι η ανάγκη, είτε αυτή ήταν επαγγελματική είτε ήταν εσωτερική, με έκανε να βγάλω ένα περιοδικό πριν από ακριβώς ένα χρόνο. Στα γενέθλια του περιοδικού, ο τίτλος είναι «Πληρωμένα συμβόλαια, όλο το σχέδιο εξόντωσης». Αποκαλύπτουμε και στοιχειοθετούμε με φωτογραφίες, ντοκουμέντα, όχι μόνο συνεντεύξεις, ένα σχέδιο εξόντωση που υπήρχε για μένα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει και για άλλους αδέλφους. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξεκίνησε από τη δημοσιοποίηση, ξέρει ο Δημήτρης ο Τρίμης, όταν έβγαλα ένα θέμα για τις τράπεζες, το επίμαχο θέμα για το οποίο είχε κάνει και το ρεπορτάζ ο Στίβεν Γκρέι από το Reuters, την μέρα που κυκλοφορούσε στο περιοδικό, το περιοδικό στα περίπτερα, στα δημοσιογραφικά γραφεία ήταν μια μέρα πριν, το blog Φήμοτρον έβγαλε μια απόδειξη που με εμφάνιζε ως μισθοφόρο μυστικών υπηρεσιών. Εμφανώς πλαστή, αλλά αρκετή για να σπείρει αμφιβολίες και να κάνει τη δουλειά της. Λίγο αργότερα, ο Νικόλας, ο οποίος λείπει, δεν ήρθε σήμερα, ο Λεοντόπουλος, με τον Τάστο Τέλεγλου και τον Steve Gray, σε ένα ξενοδοχείο εδώ στο Ηλέκτρα, στο Σύνταγμα, εντόπισαν και συνέλαβαν κάποιον να τους φωτογραφίζει. Επίσης έγινε διάρρηξη στα γραφεία του Λεοντόπουλου και του πήραν το κομπιούτερ. Στις 9 Σεπτέμβρη, για όλα αυτά που σας λέω δεν είπαν ποτέ τίποτα μέσα ενημέρωσης. Στις 9 Σεπτέμβρη, 4 πολύ ιδιαίτεροι κυπουροί, ή 5 δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμα, μπήκαν στο σπίτι μου και μέσα σε έναν έδρα. Τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Υπήρξαν μάρτυρες. Ήρθαν μάρτυρες γείτονες, ήρθαν μάρτυρες για αυτοκίνητα που παρακολουθούσαν. Την ώρα που κατέθετα, ο επικεφαλής της ασφάλειας μου είπε ότι κύριε Βαξεβάνη, μην ανησυχείτε, είναι μια απλή διάρρηξη. Πού το κατάλαβες, του λέω. Έχουμε λευρεί ίχνη διάρρηξη στο δίπλα. Και του λέω, αν κάποιος θα με σκοτώσει, ή αυτοκινηστικό θα σκηνοθετούσε, ή τρομοκρατική, ή μια διάρρηξη στην οποία ο Βαξεβάνης βρέθηκε κατά λάθος στιγμή, σε λάθος σημείο.
10 μέρες μετά την υπόθεση αυτή, μια κυρία ήρθε και με έπιασε και μου είπε: κινδυνεύει η ζωή μου, πρέπει να σου μιλήσω. Θεώρησε ότι είναι μια τρελή. Μου εξέθεσε ένα σχέδιο που υπήρχε, μου είπε ότι εγώ είμαι αυτή που κάνω αυτή την απόδειξη για να συκοφαντήσω, όπως και 14 ακόμα, 14 το πώς θα Δημήτρη, δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και ο Βασίλης ο Χίτος που ήταν υποψήφιος βουλευτής τότε. Εγώ έχω την ευθύνη να υλοποιήσω μια επιχείρηση να πάω να βάλω ναρκωτικά στη βασική μάρτυρα κατηγορία σε μια υπόθεση ενός τραπεζίτη και εγώ ξέρω ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο εκτέλεση δικιά σου. Αυτά φάντασαν πάρα πολύ φοβιστικά, δεν θέλει κάποιος να τα πιστέψει να τα ακούει, μέχρι που υπήρξαν οι αποδείξεις. Δηλαδή, κάναμε γραφολογική εξέταση και αυτή πραγματικά αποδείχθηκε επίσημη γραφολογική ότι ήταν η κυρία αυτή. Μας έδωσε όλες τις φωτογραφίες παρακολούθησης των σημείων και της γυναίκας που θα βάζανε τα ναρκωτικά. Μας έδωσε τις φωτογραφίες με τις οποίες κινηθήκανε, οι οποίες προέρχονταν από το αρχείο της τράπεζας. Φωτογραφίες τραπεζικού υπαλλήλου με την ταυτότητά του από την τράπεζα. Άρα κάποιος τραπεζίτης την έδωσε. Και άλλα πολλά. Δεν θέλω να αναγκάστηκα να αναφερθώ γιατί, εν πάση περιπτώσει, είναι και ένα φλέγον θέμα και για εμάς σήμερα. Για αυτό το πράγμα, δηλαδή για το ότι ένας δημοσιογράφος, δεν είμαι ο πρωτοετής της σχολής δημοσιογραφίας, κλείνω 25 χρόνια στο επάγγελμα και έχω κάποιες επιτυχίες. Για όλα αυτά λοιπόν ότι ένας δημοσιογράφος καταγγέλει, αποδεικνύει ότι έγινε αυτό το οποίο περιγράφει, δεν έχει γράψει ένα από τα λεγόμενα επίσημα μέσα ενημέρωσης στη χώρα. Ούτε ένα. Όπως δεν έγραψε για την λίστα Λαγκάρντ όταν την έβγαλα. Έβγαλαν δύο κόμματα, η Ανεξάρτητη Έννοια και ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωση. Επειδή είχε και ένομο συμφέρον ο Καμένος μαζί με τον υποψήφιό του, κινήσαν και μια νομική διαδικασία. Δεν έχουν γράψει ούτε το ΑΠΕ από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα ο Καμένος για το θέμα αυτό, για τις αποκαλύψεις του Χοντόκ. Και στο τέλος τον ρώτησαν για την Μανολάδα. Το ΑΠΕ έδωσε τίτλο «Δηλώσεις του Καμένου για τη Μανολάδα». Τα νέα δεν την βάλανε τη λίστα. Τη λίστα της Λαγκάρντ. Πώς είναι. Αυτό τώρα είναι μια μεγάλη ιστορία. Ανοίγει ένα θέμα ο Θανάσης, το οποίο να σας πω. Δεν το ξέρω. Υπήρξε. Γιατί δεν θέλω να μιλάω τώρα για το hot dog, μην πάρω ότι κάνω και διαφήμιση. Αλλά νομίζω έτσι κι αλλιώς το παίρνετε εδώ πέρα, οπότε δεν παίρνει θέμα. Λοιπόν, όταν βγήκε η λίστα Λαγκάρντ, που είναι μια μεγάλη ιστορία στο πώς βγήκε και από τι κινδυνεύαμε. Εμείς δηλαδή όταν τη βγάλαμε εκτάκτως, γιατί υπήρχε ένα πολύ βασικό θέμα για μας. Ένα σοβαρό θέμα. Είχαμε μια λίστα η οποία δεν ξέραμε αυτός που μας την έδωσε. Πού το πήγαινε, θα μπορούσε κάποιος να είναι μια προβοκάτσια. Δεν εννοώ την αυθεντικότητα, δηλαδή, γιατί την αλέξαμε. Θα μπορούσε κάποιος να πάρει ένα τηλέφωνο την αστυνομία και να πει: λέγομαι Γιώργος Παπαδόπουλος, είμαι στη λίστα Λαγκάρντ, την οποία έχει στη διάθεση του Βαξεβάνης και παίρνει και με εκβιάζει. Και κάνει ένα ντου η αστυνομία, βρίσκει τη λίστα Λαγκάρντ πραγματικά και βγάζει μια ανακοίνωση. Ο Βαξεβάνης, καταγγελίες οδήγησαν στη σύλληψη Βαξεβάνη για τη λίστα Λαγκάρντ, βρέθηκε η λίστα Λαγκάρντ. Άντε μετά βρες άκρηση. Θα πας στα 10 χρόνια στα δικαστήρια, θα δικαιωθείς, αλλά μέχρι τότε είσαι ένας εκβιαστής. Λοιπόν, με μεγάλη προσοχή λοιπόν και πολύ γρήγορα φροντίσαμε να εκδώσουμε τη λίστα και πριν προλάβει να βγει στα περίπτερα κινήθηκε μια ομάδα αστυνομικών από την κρατική ασφάλεια παρακαλώ, 50 τον αριθμό, με εντόπισαν από το κινητό τηλέφωνο σε σπίτι φιλικό, με συνέλαβαν, μου κάναν βίαιη προσαγωγή, βιάστηκαν να με δικάσουν, με δίκασαν, αθωώθηκαν. Και τότε η εισαγγελία αποφάσισε ότι πρέπει να ξαναδικαστώ. Γιατί λέει δεν είχαν ληφθεί όλα τα στοιχεία υπόψη στο δικαστήριο. Σημειωτέων ότι ο φάκελος με τον οποίο έγινε η παραπομπή μου δεν είχε καν το περιοδικό μέσα. Είχε ένα δημοσίευμα από ένα site, δημοσιεύτηκε η λίστα Λαγκάρντ, και ένα φύλλο από την εισαγγελία που από τη βιασύνη τους δεν είχαν βάλει καν τη σφραγίδα την επίσημη. Λοιπόν. Αυτό ήταν ένα θέμα επιλεκτικής δίωξης. Αφού παλέψαν όπως παλέψανε, με διάφορες φημολογίες, ποιος χρηματοδοτεί, μα γιατί το βγάζει τώρα, μα ποιος είναι από πίσω, μα το ένα, μα το άλλο, καταλήξαν στον πιο βίαιο τρόπο που δεν νομίζω τον ήθελαν. Απλά έπιασαν μια καυτή πατάτα στα χέρια και την πέταγε ο ένας στον άλλον. Αφού εγώ δημοσιοποίησα τη λίστα Λαγκάρντ, είχαμε τις εξής δημοσιοποιήσεις. Την ίδια μέρα. Τριανταφυλόπουλος, νέα, οι πάντες δημοσιοποιούν τη λίστα. Φωτογραφίζουν το περιοδικό και τη βγάζουν φόρα παρτίδα. Ο νόμος λέει ότι όποιος δημοσιοποιεί ή και όσοι αναδημοσιοποιούν. Δεν έχει καμία άλλη δίωξη. Λοιπόν,
Έκτοτε, δημοσιεύεται από το, από το ποντίκι. Λίστα με 1750 ονόματα που ελέγχονται για φοροδιαφυγή. Δημοσιεύεται από, τα, από το Έθνος προχθές η λίστα με τις καταθέσεις που βγήκαν από την Κύπρο, μεταξύ των οποίων και Έλληνες. Δημοσιεύεται από, από το πρώτο θέμα η λίστα Λαγκάρντ με τα ποσά δίπλα. Δεν υπάρχει καμία δίωξη. Άρα λοιπόν, για να μην σας κουράζω και να κλείνω, η δημοσιογραφία σήμερα βρίσκεται όχι σε ένα σταυροδρόμι, σε πολλά. Άλλος ακολουθεί το δρόμο του βιοπορισμού, άλλος της αξιοπρέπειας, άλλος προσπαθεί να τα συνδυάσει. Το θέμα τι θα κάνουμε. Πώς θα σπάσουμε το τείχος αυτό. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά που γίνονται είναι ένας επιθανάτιος ρόχος. Τα νέα μέσα δίνουν μια τεράστια ευκαιρία. Θεωρώ ότι οι συνάδελφοι πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες, πρέπει να αναπτύξουμε συλλογικότητες, πρέπει να βγούμε από αυτό το τούνελ. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε στον κόσμο, πρέπει να σταματήσουμε να παραπονιόμαστε γιατί το Μέγκα ή ο Αλφα ή οποιοδήποτε είναι μη αντικειμενικός και προσπαθεί να χειραγωγήσει τον κόσμο. Να βγούμε από αυτό το τέλμα και από αυτή την λογική και να πούμε τι θα κάνει ο καθένας από εμάς που θέλει να υπερασπιστεί το επάγγελμα, την αξιοπρέπειά του και τη σχέση που πρέπει να έχει με την κοινωνία. Αυτά.